Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί φιλοξενώ ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Εξαιρετικό παιδί, το γνώρισα χθες, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Mm-hmm. Ευγενέστατος. Ναι. Φαίνεται ότι έχει ευγενική φυσιογνωμία. Ωραίο παιδί. Αυτό ήθελε να πει. Μου αρέσει να δικοπλάρω. Ήθελα να πει. Λοιπόν, ευγενική φυσιογνωμία, είπανε. Ευγενική φυσιογνωμία. Νεαρός, πετυχημένος. 19 χρονών. Πιλότος στη Φόρμουλα 4, άντε και στη Φόρμουλα 1. Κύπριος, βεβαίως. Θα μας πει πόσο ερωτευμένος είναι. Για τις μικρές το λέω αυτό. Κοκκίνησες. Γεια σας, καλημέρα. Τα καλημέρα, Βλαδίμηρε. Βλαδίμηρος Τζορτζής. Καλημέρα, Βλαδίμηρε. Τι κάνετε. Σε έκανα και κοκκίνησες. Ναι. Να μου είδες που σου είπα ότι είναι εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί. Πες μου να τα πάρουμε από την αρχή. Γιατί είναι μια ιστορία έτσι πολύ περίεργη και πολύ χαιρόμαστε που έχουμε δικό μας άνθρωπο και τρέχει σε πίστες. Πώς ξεκίνησες, πότε, σε ποια ηλικία, πώς και γιατί στα 19 σου χρόνια τώρα να τρέχεις στη Φόρμουλα 4. Βασικά ξεκίνησα από 5 χρονών από τα κάρτινγκ, σε μια ηλικία που δεν μπορούσα να βλέπω πάνω από το τιμόνι και βάζαμε σφουγγαράκια πίσω από την καρέκλα για να ανεβαίνει το ύψος να βλέπω τουλάχιστον πάνω από το τιμόνι. Από αυτόν φαντάζεσαι πόσο δύσκολο ήταν και για μένα σε τόσο νεαρή ηλικία να ξεκινήσω με go-karts στη Λάρνακα. Μετά από απίστευτες ώρες προπόνησης, πλέον κατέκτησα 7 πρωταθλήματα στην Κύπρο στα karting και εκπροσώπησα και την Κύπρο στο εξωτερικό σε παγκόσμιους αγώνες και στην Ελλάδα. Με πολύ καλές θέσεις και από το τελευταίο παγκόσμιο το 2012 που ξεκινούσα τέταρτο στον τελικό μπροστά από 160 άτομα εκεί φάνηκε ότι μπορούμε και να πάμε και πιο ψηλά ακόμα. Βλαδίμηρε, ξεκίνησες από πολύ μικρή ηλικία και το καταλαβαίνω ότι τα αγόρια έχουν ένα θέμα με τα αυτοκίνητα, με την ταχύτητα κτλ. Τους εξητάρει όλο αυτό. Αλλά εσένα, τι σε έκανε να σου αρέσει τόσο πολύ. Έτρεχε ο μπαμπάς σου, ο θείος, ναι, έτρεχε στην οικογένεια. Δεν μπορεί ξαφνικά τώρα. Από 5 χρονών. Βασικά, ο πατέρας μου έτρεχε στα ράλι και στα motocross. Και μόλις γεννήθηκα εγώ, με βάλε και εμένα μέσα. Το μικρόβιο αυτό. Τι είναι αυτό που σου άρεσε, δηλαδή είναι θέμα μιμητισμού, πιστεύεις, είναι και θέμα DNA, ξέρω. Βασικά είναι όλη η αδρεναλίνη εκείνη την ώρα που ξεκινάς τον αγώνα. Είναι όλη μου η ζωή βασικά, δεν μπορώ να σας το περιγράψω γιατί το αγαπώ τόσο πολύ από 5 χρονών και πάλεψα για να είμαι εδώ που είμαι σήμερα αρκετά και σαν οικογένεια όλοι μας και πιστεύω πως ακόμα είναι η αρχή μόνο. Μπράβο και σου ευχόμαστε και εμείς το πιστεύουμε και θέλουμε να σε δούμε να ανέβεις και στη Φόρμουλα 1 και το ξαναείπα. Πες μας τώρα πόσο ακριβό δαπανηρό είναι, έτσι, γιατί δεν είναι εύκολο. Χρειάζεσαι χορηγούς, χρειάζεσαι πράγματα. Δεν είναι ότι πηγαίνω και τρέχω, σωστά. Ναι. Πολλά τα χρήματα. Φέτος έτρεξα στο πρωτάθλημα Φόρμουλα 4 που διεξάγεται κυρίως στη Σκανδιναβία, αλλά τρέξαμε και στο Zandvoort της Ολλανδίας. Έχω δίπλα μου την ομάδα την SMP Racing, η ρώσικη ομάδα που με στήριξε αφάνταστα μια πολύ καλή υποτροφία για φέτος. Αν δεν ήταν αυτή η ομάδα δίπλα μου, δεν θα ήμουν ούτε εγώ στο πρωταθλήμα. Και είναι πολύ δύσκολο. Πού σε ανακαλύψανε, πώς? Βασικά μέσα από τους αγώνες στο παγκόσμιο είχαμε κάποιες συζητήσεις με την ομάδα στη συνέχεια και έφτασαν τα πράγματα εδώ που είναι φέτος. Είναι αρκετά δύσκολο σε θέμα οικονομικό γιατί από μεριά της οικογένειας μου λόγω των αεροπορικών και των ζημιών που υπάρχουν σε κάποιον αγώνα είναι όλα από την οικογένειά μου, αλλά ήθελα να πω ευχαριστώ τους χορηγούς μου που ήταν φέτος, την ομάδα μου την SMP Racing γιατί στάθηκε δίπλα μου και είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι ανανεώνω το συμβόλαιο μου και του χρόνου. Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ θετικό. Μπράβο, ρε Παλαιό. Βλαδίμηρε, τρέχεις λες στην Φόρμουλα 4. Εντάξει, εμείς ξέρουμε τη Φόρμουλα 1. Τι σημαίνει αυτό και πώς ανεβαίνει κάποιος πιλότος, κάποιος οδηγός και φτάνει μέχρι και τη Φόρμουλα 1. Η Φόρμουλα 4 είναι 3 στάδια πριν τη Φόρμουλα 1. Σίγουρα είναι πιο μικρό το αυτοκίνητο και πιο αδύνατο. Αλλά σαν αυτοκίνητο, όπως βλέπετε και στις οθόνες, είναι παρόμοιο με τη Φόρμουλα 1. Για να ανεβεί ένας οδηγός στη Φόρμουλα 1 χρειάζονται σίγουρα τα καλά αποτελέσματα, αλλά όχι μόνο με τα καλά αποτελέσματα, χρειάζεται και το οικονομικό. Αν κάποιος οδηγός έχει το ταλέντο και δεν έχει το οικονομικό,
Όπως βλέπουμε σήμερα, δυστυχώς δεν προχωράει. Και αυτό είναι το δυσάρεστο. Προσπαθώ όμως πάρα πολύ και νομίζω πως θα πάνε καλά. Επειδή έχω δίπλα μου την SMP Racing. Μπράβο. Να σε ρωτήσω, τι χρειάζεται ένας οδηγός, πού είναι το ταλέντο? Ποιο είναι το ταλέντο, στα ανακλαστικά? Όλα τα ανακλαστικά. Βάλε μας μέσα στη θέση του οδηγού, στο τιμόνι. Και πες μας, γιατί είναι δύσκολο εμείς να το συλλάβουμε έτσι. Ναι, το βασικά, να σας εξηγήσω πώς πάει ένα weekend ενός οδηγού. Ξεκινάμε από τα ελεύθερα δοκιμαστικά που μαθαίνει στην πίστα. Μετά συνεχίζουμε με τα χρονομετρημένα που παίρνει στη θέση για την εκκίνηση. Και ένας οδηγός πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένος σε όλη την εβδομάδα. Γιατί αν κάνει καλά χρονομετρημένα και κάνει ένα άσχημο ξεκίνημα στον αγώνα, τα χάνει όλα. Χρειάζεται φοβερή συγκέντρωση, πειθαρχία. Γιατί χωρίς τη σωστή συμπεριφορά δεν πας mm-hmm. πουποτε. Είναι, πιστεύω, για να είσαι ένας αθλητής και να τρέχεις σε τέτοιους είδους αγώνες, πρέπει να έχεις και την κατάλληλη συμπεριφορά. Για να είσαι αθλητής, νομίζω ότι αν δεν έχεις τη συμπεριφορά, δεν μπορείς να είσαι ένας σωστός αθλητής. Να σου κάνω την πιο αστεία ερώτηση που σου έχουν κάνει. Όταν λέμε αθλητής, στο μυαλό μας τουλάχιστον σε μένα έρχεται κάποιος που αθλείται, που προσέχει τη διατροφή του κτλ. Γενικώς αθλητής, ένας που αθλείται. Αθλητής κάθεσαι, προσέχεις τα κιλά σου, τη διατροφή σου, γυμνάζεσαι, να είσαι ευλίγιστος λογικά. Φαντάζομαι ότι δηλαδή δεν είναι αθλητής, κάθομαι και οδηγώ. Να κάτσεις στο αυτοκίνητο. Εδώ δεν μπορείς να κάτσω στον άλλο στο ράλι. Σε αυτό όχι, δεν έχω πει σε τέτοιο. Ναι, το είδα το βίντεο. Και θες να πεις. Όχι. Θες να πεις ότι δεν ήμουν καλός. Όχι, μια χαρά είσαι. Θες να πεις ότι δεν με χωράγανε. Μια χαρά είσαι. Θες να πεις ότι με παχύς. Όχι. Δηλαδή, μιλά ελεύθερα. Φοβάσαι. Σε πειράζει ποτέ έτσι. Εντάξει, σίγουρα οι προπονήσεις μου είναι αρκετές. Μιλούμε για 5-6 ώρες στο γυμναστήριο την εβδομάδα. Συν οι προπονήσεις μου το Σαββάτο στα κάρτη. Και συν 2-3 τρεχάματα την εβδομάδα. Μαζί για με το καλή φυσική κατάσταση, έτσι. Ναι, και διατροφή. Για να είσαι αθλητής σε φόρμουλα επίπεδο, πρέπει να κάνεις μια σωστή διατροφή. Για να τρέξω σε αυτό το πρωτάθλημα φέτος, έπρεπε να χάσω ακόμη 3 κιλά και τα έχασα. Για να είμαι στο βάρος και να είναι όσο πιο κάτω είναι τα κιλά, τόσο πιο γρήγορο είναι και το αυτοκίνητο. Ποιος ναι. σου λέει ναι. ότι πρέπει να χάσεις κιλά? Βασικά δεν μου το είπε κανένας. Μόνος μου το αποφάσισα επειδή είχε και πιο νεαρές ηλικίες στο πρωτάθλημα μου και ήταν πιο ελαφρύ. Και είπα θα τα χάσω τα κιλά για να μπορώ να είμαι κοντά και στους άλλους. Γιατί όσο και να πεις, παίζει ρόλο τα κιλά. Να σε ρωτήσω, το Μίκα Σάλλο. Ναι. Πιλότος της Φόρμουλα 1 με 100 και κινήσεις. Με το Σούμαχερ είχε τρέξει μαζί και στη Φεράρα, αν δεν κάνω λάθος. Πού τον ξέρεις? Είναι ο αθλητικός μας διευθυντής της ομάδας SMP Racing. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, όπως είπαμε και χτες, ένας απλός άνθρωπος. Είναι τιμή μου που βρίσκεται στην Κύπρο και τον ευχαριστώ και δημόσια το ότι αποδέχτηκε το αίτημά μου και της οικογένειάς μου. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Στέκεται δίπλα στις δυσκολίες του κάθε οδηγού, του εξηγά τα λάθη του. Όπως είδες και εσύ χτες, είναι φοβερός. Λοιπόν, επειδή τον συνάντησα και θα έχουμε την ευκαιρία μεθαύριο, πιθανότητα αύριο μεθαύριο, να δείτε τη συνέντευξη που έκανα με αυτόν τον θρύλο της Φόρμουλα 1, τον ρώτησα τη γνώμη του για τον Βλαδίμηρο. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Στην ομάδα του έχει και τον Βλαδίμηρο, έναν Κύπριο νεαρό οδηγό. Θα ήθελα να μας πει τη γνώμη σου για αυτόν. Yeah, Vladimir is in our program also, and he had a first season now in F4, and he showed some speed over the winter in the testing. Also, it was very quick, so I think he has a good future in it. So I would imagine he would have to do one more year in F4 to get more confident, and but the speed is there, so there's no doubt about it that he can win races soon. Μάλιστα. Πώς αισθάνεσαι όταν μιλάνε έτσι? Ανατρίχιασαι. Εντάξει, ο Μίκας Σάλλο, όπως σου είπα, είναι από την αρχή του χρόνου, είναι δίπλα μου συνέχεια και γι' αυτό ήθελα να το φέρουμε και στην Κύπρο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πω, εντάξει. Είναι αυτό που λες, όσες δυσκολίες και ύβρες, όταν ακούς τέτοια λόγια από ένα πρώην οδηγό της Φόρμουλα 1, σου τα καλύβει όλα, νομίζω. Ωραία. Παίρνει τώρα το πρόγραμμά σου. Μπαίνει χειμώνας. Τι κάνεις εσύ? Περιμένω τώρα από την ομάδα
σκεφτόμαστε να τρέξω σε μερικούς αγώνες στη Φόρμουλα 4 στα Αραβικά Εμιράτα, αλλά δεν είναι ακόμα σίγουρο. Για να καλύψω αυτό το περιθώριο, επειδή το πρωτάθλημα μου του χρόνου θα ξεκινήσει από τον Μάρτιν και μετά, για να καλύψω αυτό το κενό που θα υπάρχει τώρα, για να είμαι σε μια συνεχή προπόνηση και να καλύψω αρκετά χιλιόμετρα. Δηλαδή, μέσα στο χειμώνα, πόσους αγώνες υπολογίζεις να έχεις? Και τι κάνεις όλο αυτό τώρα, είσαι Κύπρο, είσαι Ρωσία, ναι. Πού είσαι? Βασικά τώρα είμαι Κύπρο, που έτρεχα στο πρωτάθλημα, πήγαινε ερχόμουν συνέχεια. Για να φανταστείτε, οι τελευταίοι μου δύο αγώνες ήρθα Κύπρο τη Δευτέρα και φύγα ξανά τρίτη νύχτα. Άρα είναι σαν τη δουλειά, ας το πούμε, που πηγαίνεις και έρχεσαι. Εντάξει, μακάρι να πηγαίνουν όλα καλά και τα ταξίδια δεν είναι πρόβλημα. Πιστεύω ότι είμαστε στο δρόμο φέτος. Και ελπίζω πως θα κάνω και την χώρα μου περήφανη, γιατί με τις τόσες δυσκολίες που περνά, νομίζω το χρειάζεται. Γεια σου, Βλαδίμηρε. Βλαδίμηρε, έχεις κάποιο είδωλο, θαυμάζεις κάποιον οδηγό της Φόρμουλα 1, εκτός από τον Μίκα Σάλο που είδαμε? Μάικλ Σούμαχερ και τον Φελίπε Μάσα. Είναι αγαπημένοι μου οδηγοί. Δυστυχώς, εντάξει, ο Μάικλ Σούμαχερ είναι σε μια κατάσταση τώρα που κανείς δεν ξέρει σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Είναι αυτό που λες, δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει την επόμενη μέρα. Ελπίζω να γίνει καλά, γιατί το χρειαζόμαστε εμείς όλοι. Νομίζω όλοι που αγαπούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό το χρειάζονται. Έχει σε κάποια φάση μέχρι τώρα που να φοβηθείς? Όχι, δεν φοβήθηκα ποτέ. Για να είμαι εδώ και να οδηγάω αυτά τα μονοθέσια σημαίνει ότι δεν φοβάμαι. Το αγαπάω, ξέρω ότι υπάρχει η δυσκολία. Ξέρω ότι υπάρχει το ρίσκο, αλλά άμα να αγαπάς κάτι, νομίζω δεν τα σκέφτεσαι. Για να προχωρήσεις δεν πρέπει να σκέφτεσαι τίποτα. Ωραία. Τώρα που είσαι στη Φόρμουλα 4, τι ταχύτητες θα αναπτύσσετε? Εξαρτάται και από την πίστα, από την ευθεία μιας πίστας. Περίπου στα 230-240, εκεί. Στη Φόρμουλα 3? Φόρμουλα 3 είναι πιο πάνω. 270. Θέλω να ακούσω για τη Φόρμουλα 1. Φόρμουλα 2. Φόρμουλα 2, 280 και πάνω. Φόρμουλα 1. 300. Και πάνω. Πετάτε δηλαδή, γι' αυτό και λέγεστε πιλότη. Και όταν βγαίνεις στον αυτοκινητόδρομο ή οδηγείς το δικό σου αυτοκίνητο, τι γίνεται? Αλλάζει όλη μου η ζωή. Είμαι διαφορετικός άνθρωπος από ό,τι με βλέπετε τώρα, εδώ μπροστά σας. Αλλάζω εντελώς, μπαίνω στο κλίμα που υπάρχει εκεί. Όχι, όταν λέω περίμενε, μην παρεξηγηθείς. Στα κανονικά, στο δικό σου αμάξι, όχι στη φόρμουλα. Εντάξει. Και αρχίζεις και μου λες, αρχίζω και τρέχω 250 στο highway. Εντάξει, στο δρόμο δεν τρέχω, η αλήθεια να λέγεται, γιατί πλέον έμαθα ότι η φόρμουλα έχει τρομερή ασφάλεια, που κάτι το αυτοκίνητο πιστεύω δεν την έχει δεν τόσο την πολύ. Δεν καμία περίπτωση. Ναι. Και θέλω να το καταλάβουν όλοι οι οδηγοί, γιατί δεν θέλω να λάθω και αυτό έχουμε τόσα θύματα. Για να φανταστείτε, στη φόρμουλα δενόμαστε με 6 ζώνες για να μας προστατεύουν. Άρα ήθελα να δώσω και το δικό μου μήνυμα ότι το να τρέχεις δεν σημαίνει ότι θα φτάσεις και ένα λεπτό ή δύο λεπτά πιο γρήγορα. Θα φτάσεις ακριβώς την ίδια ώρα. Απλά ρισκάρεις εσύ τη ζωή σου και μπορεί να χάσεις και τους δικούς σου και να σε χάσουν οι δικοί σου. Ωραία. Άρα... Και πάμε τώρα όταν είσαι μέσα στην πίστα και πας να μπεις για αγώνα. Που λες ότι αλλάζει, δεν είσαι έτσι. Δηλαδή πώς είσαι? Δεν θα μου μιλήσεις, δηλαδή άμα σε βρω σε έναν αγώνα. Όχι, σίγουρα. Και στο γεια σου, Λαδίμηρε, θα μου μιλήσεις? Όχι, σίγουρα. Ωραίος τύπος είσαι, σε ευχαριστώ. Προσιλωμένος στο δεν θα μου μιλήσεις. Όχι, θα σου μιλήσω. Θα σου μιλήσω. Απλά είμαι σε διαφορετική κατάσταση. Είμαι στη γρηγοράδα που υπάρχει εκείνη την ώρα να ετοιμαστούμε και είμαι στον κόσμο μου. Η ένταση, η ενέργεια, αλλάζουν όλα αυτά. Τώρα είσαι single? Και λέω πότε θα, το κάνει, θα την κάνει την ερώτηση. Ναι. Γιατί το πολύ σκέφτηκες. Να σου πω, λογικά είναι τώρα πιλότος φόρμουλα, αντιλαμβάνεσαι έτσι? Ναι, βασικά χρειάζεται μια πειθαρχία. Ωραίο παιδί είσαι. Όταν κάνεις ένα άθλημα χρειάζεται μια πειθαρχία. Άμα έχεις γυναίκα δίπλα σου, πάει πειθαρχία. Ναι. Έχεις δίκιο τώρα. Ξέρεις, είναι πυργινή και θάλασσα. Εντάξει, έτσι τα έχω στο μυαλό μου εγώ. Σοβαρά μιλάω. Το ότι δεν έχουν πάρει τα μυαλά σου αέρα, ναι. Το ότι είσαι έτσι συναισθαλμένος και εξαιρετικό παιδί, το είπα και το πρωί, για σου λέω η εικόνα αυτή που το βγάζεις. Το άκουσα, ναι. Α, το άκουσες και ναι, ξυπνήσα από τις 6 και 20 άρα. Άρα μας έβλεπες από το πρωί. Είναι θέμα παιδείας ή χαρακτήρα? Είναι... Ήθελα εγώ να δώσω, πιστεύω ότι είναι οι γονείς το Α και το Ω. Την οικογένεια. Και εγώ έτσι πιστεύω, αλλά εντάξει, υπάρχει και η παιδεία σε έναν τομέα, αλλά πιστεύω από την οικογένεια ξεκινούν όλα και τελειώνουν όλα.
Και είναι και αθλητισμός που λέγαμε ότι προσφέρει αυτή την, ναι, την παιδεία. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο εξαρτάται από το άθλημα. Πάντως το άθλημα το δικό μου με έχει κάνει πολύ, πώς να το πω, αφοσιωμένο. Και γενικά η οικογένειά μου με μεγάλωσε και την ευχαριστώ πάρα πολύ που με έφερε μέχρι εδώ. Και τους χρωστάω όλη μου τη ζωή. Μπράβο. Να δει, είσαι εξαιρετικό. Εξαιρετικό παιδί μου. Σου ευχόμαστε από την καρδιά μας τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όχι αρχίσει να ανεβαίνει τώρα φόρμουλες και θα σε φωνάζω σε εκπομπές και θα μου αρχίσει. Όχι, μπορεί να ρωτήσει και το Μικάλο να δει ότι ποτέ είναι αυτό που μου λένε ότι ό,τι και να γίνει, πάντα θα είμαι δίπλα σε όποιον άνθρωπο στέκεται δίπλα. Άμα εμείς τι κάναμε για στα δικά μου, δεν κάναμε τίποτα. Αυτό που με φέρατε σήμερα είναι τιμή μου. Λοιπόν, δεν θα με ξεχάσει, θα με πάρει ένα Grand Prix μαζί σου. Έγινε. Όχι, μάνα μου, είναι μαύρη γάτα τότε. Θα τη στέλνει όλα. Δεν τον ακούς, Βλαδίμηρε. Βλαδίμηρε μου, τα καλύτερα σου εύχομαι. Σας ευχαριστώ. Ό,τι καλύτερα, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Έγινε.